Ένα αλαλούμ ανάμεσα σε υπηρεσίες και φορείς έρχεται εκ νέου στο φως για να δείξει τις παλινοδίες της δημόσιας διοίκησης και των φορέων, όταν κάθε άλλο παρά μπορούν να συντονιστούν και να διασφαλίσουν από τη μια την οικιστική ανάπτυξη και από την άλλη την προστασία της φύσης. Μιλώντας ανοιχτά για το πλέον μνημειώδες παράδειγμα ασυνεννοησίας, όπως είπε, και μετά το τραγικό θάνατο της άτυχης γυναίκας στην Αγιά Φωτιά, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, αναφέρθηκε στον παλίγκρεμο του Πλακιά Ρεθύμνου, που βρίσκεται ένα από τα πιο ενεργά ρήγματα της περιοχής, το οποίο συγκαταλέγεται ανάμεσα σε αυτά που, όπως τόνισε, έχουν την πιο εντυπωσιακή μορφή παγκοσμίως. Σε αυτό ακριβώς το ρήγμα, που πριν από λίγους μήνες ο Δήμος Ρεθύμνου, παρά τις αντιδράσεις στην περιοχή, έδωσε οικοδομική άδεια σε ιδιώτη για την κατασκευή υπόσκαφου ξενοδοχείου. Ίσως είναι το πιο ενεργό σεισμικό ρήγμα της περιοχής και αντιστοιχεί σε έναν γεώτοπο. Δηλαδή είναι ίσως μια από τις πιο εντυπωσιακές μορφές ρηγμάτων που υπάρχουν στον κόσμο. Μέσα από κάποιες διαδικασίες γραφειοκρατίας δόθηκε η άδεια και από εκεί και πέρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους εμπλεκόμενους. Το θέμα της επικινδυνότητας είχε αναδείξει η Κρήτη TV και η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Επικινδυνότητα που μετά την Αγιά Φωτιά έρχεται με τον πλέον δραματικό τρόπο να φέρει στο φως τις τραγικές συνέπειες που μπορεί να έχει μια αδειοδότηση που στηρίζεται μόνο στην τυπικότητα των εγγράφων. Έχει πάρα πολύ μεγάλη γεωλογική και θα έλεγα ευρύτερη φυσική αξία, σαν τοπίο δηλαδή, και ιδιαίτερα σαν το πόσιμο της περιοχής. Ο Δήμος εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες ψήφισης και τα λοιπά, με αποτέλεσμα η γενική περιοχή εκεί είναι αθωράκιστη. Αντιδρώντας το έργο, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου τον περασμένο Μάιο είχε διακόψει τις εργασίες κάνοντας ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία όμως έχασε. Ενώ φορείς, μηχανικοί και αρχιτέκτονες και μαζί η Δημοτική Αρχή έχουν ήδη προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια για την ακύρωση της άδειας. Να ανακληθεί άμεσα η απαράδεκτη απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, όπως και η άδεια οικοδόμησης για κατασκευή υπόσκαφου τουριστικού συγκροτήματος, και να εξασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος και της περιοχής με την κήρυξη του παλίγκρεμου από το Υπουργείο ως προστατευόμενο τοπίο μνημείο. Μέχρι αυτή τη στιγμή που συζητάμε δεν έχει υπάρξει και δεν έχει χαρακτηριστεί ως προστατευόμενη περιοχή που να βάλει κανόνες αν και τι επιτρέπεται και με ποιους όρους. Και ενώ η οικοδομική άδεια που εκδόθηκε με βάση τα τυπικά κριτήρια εξακολουθεί να είναι σε ισχύ, εκ των υστέρων, όπως όλα δείχνουν, επιχειρείται από το Δήμο Αγίου Βασιλείου η περιοχή μέσω του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας που εκπονεί μελέτη να χαρακτηριστεί ως μνημείο και με αυτό ως όχημα να ανασταλούν οικοδομικές εργασίες. Για το χαρακτηρισμό του βράχου σε μνημείο απαιτείται σχετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία ήδη έχει φτάσει το αίτημα. Αν λοιπόν κριθεί και από την περιφέρεια, όχι ως Επίτροπο Περιβάλλοντος, αλλά από τη Διεύθυνση. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Αν κριθεί λοιπόν ότι αυτός ο τόπος πρέπει να προστατευτεί, η γνώμη μας θα πάει, γνώμη θα είναι, αλλά νομίζω ότι είναι βαρύνουσα, θα πάει στην αποκεντρωμένη και η αποκεντρωμένη θα πρέπει να το εντάξει στην κατηγορία που προβλέπει η μελέτη και να γίνει ΦΕΚ για να προστατευτεί.